Θα κλείσουμε με Λάρισα. Δίνουμε 2-3 λεπτά για να πραγματοποιήσουμε τη σύνδεση. Εκεί έχουμε το Πασχαλινό χωριό, βέβαια. Για πρώτη φορά. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου για μικρούς και μεγάλους. Ναι. Η οποία είχε μεγάλη απήχηση. Ολοκληρώνεται σήμερα. Δηλαδή, όσοι πρόλαβαν και το απήλαυσαν ήταν οι τυχεροί. Ωστόσο, θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο Δήμος και του χρόνου θα πάρει έτσι την ίδια απόφαση να το φτιάξει από την αρχή. Γιατί φαίνεται ότι ενθουσίασε και μικρούς και μεγάλους. Και βεβαίως, η Λάρισα αυτή τη στιγμή είναι και ένα σημείο που πάρα πολλοί κόσμος το επισκέπτεται για τις γιορτές. Οπότε φαίνεται ότι αυτό το Πασχαλινό χωριό αποτέλεσε πόλο έλξης για τις ημέρες που προηγούνται της Ανάστασης. Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπορούμε, είμαστε έτοιμοι να πάμε. Να πάμε να συνδεθούμε. Ξέρετε, εκεί θα συνομιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά και με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η αλήθεια είναι, προκειμένου να ανταλλάξουμε ευχές από τη μία. Ξέρετε, υπάρχει ένας δυναμικός σύλλογος Κριτών εκεί στην περιοχή που επικοινωνούμε, βέβαια, έχουμε κάνει και σύνδεση, τα έχουμε ξαναπεί, μας παρακολουθούν. Θεοδώρα, πες μου, είμαστε έτοιμοι, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα. Εκεί θα συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Δελιγιάννη, είναι αντιδήμαρχος Διοίκησης Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων, και την κυρία Φωτεινή Μυρσηλή, η οποία είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε, με αφορμή βέβαια μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Αντιδήμαρχε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Καλησπέρα καταρχάς και καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση στην αγαπημένη Κρήτη. Είμαι γαμπρός εκεί, οπότε το λέω με συγκίνηση. Να και το χαμόγελο, το χαμόγελο εξαιτίας της σχέσης που έχετε, το έντονο. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με τις δομές του Δήμου, έχει φέτος το Πασχαλινό χωριό, αλλά και πολλές δράσεις με νέους, θα σας πει η κυρία Μυρσηλή στη συνέχεια. Οι εκπαιδευτικές δομές του Δήμου, τα 11 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και 27 παιδικοί σταθμοί, έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους στα παιδιά της πόλης. Έχουμε φτιάξει το Πασχαλινό χωριό, φτιάχνουμε τις λαμπάδες, φτιάχνουμε χειροτεχνήματα, ζωγραφίζουν, πολλές εκδηλώσεις και δράσεις μετά από μια περίοδο πανδημίας. Καταλαβαίνετε πόσο οι οικογένειες το χρειάζονται. Βέβαια, η κυρία Μυρσηλή να μας πει λίγο για τις δράσεις με πρωταγωνίστρια τη νέα γενιά, βέβαια, και με δυναμικά και όμορφα μηνύματα μέσα στο Πάσχα. Για πείτε μας. Η νέα γενιά πρωτοχωρεί στη Λάρισα για ακόμη μια φορά με τη βοήθεια των μεγαλύτερων και των δασκάλων μας φυσικά και του Δήμου. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες διοργανώνει η ίδια ή συμμετέχει σε δράσεις οι οποίες διοργανώνει ο Δήμος. Μία από αυτές που αφορά τα μικρότερα παιδιά της πόλης μας είναι το Πασχαλινό χωριό, όπως θα δείτε και πίσω, που υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά έως 12 και 15 ετών, θα μπορούσαμε να πούμε. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει δράσεις, όπως είναι η Ποδηλατάδα Νεολαίας, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και με αφορμή φυσικά το γεγονός ότι η Λάρισα θα αποτελέσει σταθμό του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Και σήμερα μία από τις δράσεις οποίες έχουμε και διοργανώσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας ήταν ο Περίπατος Νεολαίας, που έχει σκοπό να δείξει στους νέους και στις νέες την πόλη της Λάρισας και τα πολιτιστικά της μνημεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα. Είναι μία πόλη που σφίζει από ζωή και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μέρος αυτής. Ξέρετε, αντιδήμαρχε, ότι έχουμε... Μέχρι και σήμερα γνωρίζαμε και ακούγαμε και μαθαίναμε για το χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο χωριό. Το πήγατε ένα βήμα παρακάτω και μπράβο σας, η αλήθεια είναι. Τα καλά και τα ξεχωριστά και τα όμορφα της αυτοδιοίκησης να τα λέμε. Δεν είναι κακό. Μην στεκόμαστε μόνο στα αρνητικά και σε παραλήψεις. Να προτάξουμε αυτές τις ξεχωριστές κινήσεις που είναι ευρέως πλέον γνωστές, και το Πασχαλινό χωριό στη Λάρισα κάνει το γύρο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Να πω ότι πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία με συνεργασία πολλών φορέων. Εκεί θα πρέπει να σταθώ. Το πώς δηλαδή οι δημοτικές αρχές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για συνεργασίες με δομές, με φορείς, με ενεργούς πολίτες μιας πόλης.
Και βέβαια να πω ότι έχετε και δένει με τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όπου έχετε επίσης την αφετηρία αυτού. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιατί η Λάρισα, από ό,τι ξέρετε, είναι η πρώτη πόλη που υλοποιεί σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ΒΑΚ. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 20 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Το Πάσχα, λοιπόν, όπου πολλοί κόσμος έρχεται και επισκέφτεται την πόλη, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να προωθήσουμε το ποδήλατο. Μάλιστα. Να γίνει μια μεγάλη γιορτή για το ποδήλατο, για τα παιδιά, για τις οικογένειες. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή ανάσταση. Καλό υπόλοιπο μεγάλης εβδομάδας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να κρατήσουμε και αυτή την όμορφη τηλεοπτική επαφή που έχουμε χτίσει με τη Λάρισα και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,